Καλησπέρα, CheckTechNow, Κώστας εδώ. Σήμερα έφτασε ένα πακέτο από Gearbest, έχει διάφορα πραγματάκια μέσα και ευκαιρία αλλαγής σκηνικού λίγο να δούμε πώς θα γράψει. Ελπίζω να ακούγεται καθαρά και να μην μας εμποδίζει πολύ ο αέρας. Θα δούμε τι έχει, κάποια αυτά θα κάνω ειδικά unboxing λίγο πιο αναλυτικά, απλά να δούμε τι έχει μέσα το πακέτο αυτό και κάποια προϊόντα τα οποία θα ανοίξουμε επί τόπου. Για να μην καθυστερούμε και χάνουμε χρόνο, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει. Όπως βλέπετε, εξωτερικά γυρίσματα σήμερα. Άλλαξα, κάθομαι έξω στη βεράντα, είδα τον ήλιο, οπότε λέω γιατί όχι, ας δοκιμάσω τις action cams να δούμε πώς γράφουνε, πώς δεν γράφουνε. Και πάμε να δούμε ένα-ένα τα πακέτα που βγάζω από μέσα. Το πρώτο πακέτο είναι το Ipega Red Spider Wireless Controller. Είχατε δει στο παρελθόν ένα τη Mocute που είχα ανοίξει, νομίζω έτσι λεγόταν. Δεν έχω κάνει ακόμα το unboxing, παίζει να τα κάνω μαζί. Είναι ένα wireless controller, αυτό είναι τρομερό, το οποίο μπαίνει πάνω στο tablet ή στο κινητό και το επεκτείνει για να μπορείτε να παίζετε με bluetooth διάφορα παιχνίδια. Είναι υπερβολικά καλό, έχω διαβάσει πολύ καλές αξιολογήσεις και πάλι θα το κάνω μαζί με το Mocute να δούμε ποιο από τα δύο είναι καλύτερο και ποιο είναι πιο βολικό. Οπότε σας το δείχνω τώρα, link στην περιγραφή θα έχω για όλα τα προϊόντα και αυτά, κάποια από αυτά μάλλον θα γίνουν πιο αναλυτικά. Μια καλή ιδέα. Έπειτα... αυτό εδώ. Αυτά εδώ είναι τα fidget spinners. Έπεσε. Θα σας το δείξω και από εδώ και από εδώ. Είναι ένα fidget spinner αυτό, νομίζω είναι ακριβούτσικο, παίζει να έχει 5-6 ευρώ. Ζητάτε συνέχεια fidget spinner και διάφορα παρόμοια. Έχει γίνει μεγάλος δώρος τώρα τελευταία. Αυτά τα γυρίζεις και για κάποιο λόγο ενθουσιάζεις καθώς τα βλέπεις να γυρνάνε. Αυτό εδώ είναι μεταλλικό, έχει αυτό εδώ το σύμβολο σαν λίγο μεσαιωνικό. Είναι αρκετά βαρύ, η τιμή του δεν θυμάμαι, παίζει να είναι στα 3, στα 4 ή στα 5 ευρώ, θα σας γελάσω. Τσεκάρετε την περιγραφή την ώρα που βλέπετε το βίντεο. Από ό,τι μπορώ, είναι η πρώτη φορά που πιάνω κάτι τέτοιο. Είναι αρκετά ωραίο πλάκα πλάκα, αν και έχει λίγες στροφές αυτό, δηλαδή... φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά είναι ωραίο. Να σας το δείξω και εδώ, είναι καλά ισορροπημένο, έχει πολύ καλή ισορροπία. Να σας το δείξω και εδώ και μπήκε μέσα. Αυτό εδώ είναι. Να δω τι άλλο έχει. Το επόμενο, άλλο ένα fidget spinner. Ενδιαφέρον, αυτό είναι κίτρινο. Αυτό είναι πλαστικό, είναι κίτρινο. Και για κάποιο λόγο έχει τριβές. Αυτά μέσα, από όσο ξέρω, έχουν ένα ρουλεμάν, να σας δείξω, το οποίο ρουλεμάν περιστρέφεται και γυρίζει στο χέρι. Αυτό για κάποιο λόγο μετά από λίγο μακώνει, οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι και το πιο ιδανικό, ψιλοξενέρα. Και από όσο ξέρω αυτό είναι και το πιο οικονομικό από όλα. Δεν μ' άρεσε τόσο αυτό, να σας πω την αλήθεια. Το αμέσως επόμενο. Πήρα ένα σκληρό, έναν εσωτερικό σκληρό μάλλον. Αυτόν εδώ. Τον βρήκα. Η προσφορά του συγκεκριμένου είναι Western Digital. Έχω διαβάσει καλές αξιολογήσεις και η τιμή του είναι γύρω στα 36 ευρώ την ώρα που μπήκε αυτή η παραγγελία. Και κυρίως πάρθηκε όχι γιατί δεν έχω σκληρό ή οτιδήποτε, έχω αγοράσει και έναν εξωτερικό, κάποια στιγμή έρχεται, αλλά κυρίως για να δω εάν το να πάρει σκληρό από την Κίνα πώς θα έρθει και αν δουλεύει. Τώρα το μεγάλο ζήτημα είναι, δείτε πως ήταν μέσα στη σακούλα, δεν είχε ούτε προστατευτικά, ούτε αφρούς, ούτε τίποτα, απλά τον βάλανε μέσα και τον στείλανε μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Η συσκευασία του είναι φθαρμένη. Και μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, θα κάτσω μέσα να τον τσεκάρουμε να δούμε αν δουλεύει όντως, γιατί η ιστορία αυτού του unboxing με το συγκεκριμένο σκληρό είναι πιο πολύ για να δω εάν να αγοράσεις ένα σκληρό από την Κίνα. Είναι ένας Western Digital συγκεκριμένος 500 GB. Εάν αγοράσεις ένα συγκεκριμένο σκληρό λοιπόν, θα δουλεύει ή όχι, θα έρθει κομμάτια. Το πρώτο πράγμα που είδα είναι η απογοήτευση του ότι ήρθε χύμα σε μια αντιστατική σακούλα η οποία έχει σκιστεί. Βλέπετε, και χύμα μαζί με τα άλλα. Δεν στέλνει σκληρό δίσκο σαν να στέλνει γαριδάκια, αλλά μείνετε στο τέλος του βίντεο να τσεκάρουμε να δούμε αν δουλεύει όντως. Μετά το επόμενο, αυτό που πιάνω είναι άλλο ένα fidget spinner. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι και με λεντάκια, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Καθώς το γυρνάς, αυτά φέγγουν αρκετά καλά ισορροπημένα και γυρίζει λίγο. Μπορώ να πω ότι το πιο ισορροπημένο είναι το. Εν τω μεταξύ, εδώ έχω και το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος έχει βγάλει το δικό του fidget spinner και παίζει τώρα ταυτόχρονα. Δεν θα δώσω το λίγο να το δω το δικό σου. Λοιπόν, ο φίλος Νίκος αγόρασε αυτό από εδώ από το νησί. Το αγόρασε από ένα βιβλιοπωλείο 5 ευρώ. Και μπορώ να πω ότι πλάκα-πλάκα αυτό που αγόρασα από εδώ είναι πιο ευχάριστο στην τέτοια από ότι αυτό εδώ. Και αυτό ωραίο είναι, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ωραία, έχουν πλάκα. Η τιμή από εξωτερικό είναι πιο φθηνή σίγουρα από ό,τι θα το βρείτε από Ελλάδα. Αυτό 5 ευρώ και μου είπε ότι πήρε για 10 ευρώ άλλο ένα. Σιγά σιγά έρχονται και Ελλάδα τα συγκεκριμένα. Μπορείτε να τα τσεκάρετε, θα σας έχω link στην περιγραφή όσοι ενδιαφέρεστε. Είναι καινούργια μόδα. Έχει την πλάκα του, αλλά ναι, εντάξει. Προσωπικά δεν ξέρω αν θα κολλήσω ή όχι. Γιατί λένε ότι είναι θυστικό, αλλά anyway. Αυτό εδώ είναι φωσφοριζέ. Λογικά θα σας το δείξω και μετά που θα κάνω το σκληρό σε εσωτερικό χώρο να δείτε πως φέγγει. Και έχει κι άλλο, έχει κι άλλο ένα μεγάλο. Το μεγάλο μάλλον θα πάει για ξεχωριστό δικό του unboxing. Να σας το δείξω. Λοιπόν, το μεγάλο είναι αυτό εδώ. Είναι το καινούριο πληκτρολόγιο της Xiaomi, το μηχανικό. Έχετε δει το μηχανικό το απλό. Αυτό εδώ είναι με backlight, έχει λευκό backlight, τουλάχιστον έτσι ήξερα εξ αρχής από την ώρα που τέθηκε η παραγγελία. Οπότε ναι, αυτό θα γίνει δικό του ξεχωριστό unboxing, σας το δείχνω εδώ, να το δείτε. Περίμενα πώς και πώς να πιάσω αυτό το πληκτρολόγιο στα χέρια μου. Γενικά ξέρετε τη λατρεία που έχω με τα μηχανικά πληκτρολόγια. Το στυλ του συγκεκριμένου είναι τρομερό, έχει κόκκινους διακόπτες, αλλά όχι Cherry MX, έχει τους δικούς της Xiaomi τους μηχανικούς διακόπτες. Θα τα συζητήσουμε στο unboxing, το οποίο θα είναι αναλυτικό για το συγκεκριμένο προϊόν. Να σας το δείξω ξανά από εδώ. Είναι τρομερό το στυλ και η εμφάνισή του. Αυτό εδώ ήταν το unboxing. Προς το παρόν μείνετε. Δεν θα σας χαιρετήσω τώρα, δεν θα κάνω την αποφώνηση από τώρα για να μπούμε να δούμε μέσα και τι λέει ο σκληρός. Οπότε σε λίγα δευτερόλεπτα θα περάσουμε για να δούμε αν όντως δουλεύει αυτός ο σκληρός ή είναι μια από τις πιο fail αγορές που έχω κάνει από εξωτερικό. Λοιπόν, γεια σας. Εδώ πέρα σε αυτό το station θα κουμπωθεί ο δίσκος. Έχει και για 2,5 και για 3,5 σκληρό δίσκο υποδοχή. Συνδέεται πίσω με η SATA στον υπολογιστή και μπορείς να τσεκάρεις, να κάνεις boot, να κάνεις συγκατάσταση λειτουργικά, να δοκιμάσεις δίσκους, να διαβάσεις αρχεία. Οπότε είναι ένα καλό docking station, το οποίο το χρησιμοποιώ πλάκα-πλάκα εδώ και 4-5 χρόνια. Οπότε για κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι καλύτερο. Για να δούμε κιόλας εάν ο δίσκος λειτουργεί και ήρθε σώος. Λοιπόν, παιδιά, να δούμε τι γίνεται με το δίσκο. Με το χέρι στην καρδιά δεν περίμενα να εμφανιστεί. Λέω τώρα, κοπανήθηκε. Εν τω μεταξύ, είδατε πως ήταν μέσα στο πακέτο, είδατε πως ήρθε. Οπότε αποκλείεται να δούλευε σωστά. Ανοίγοντας την καρτέλα της PC δεν εμφανιζόταν καν. Όμως τι γίνεται, άνοιξα το device manager να το δούμε. Και μου δείχνει κανονικά ότι ο δίσκος υπάρχει. Έχω τον έναν τον δικό μου, νομίζω αυτός εδώ παίζει να είναι αυτός που είχα ήδη μέσα στο σύστημά μου και αυτός είναι ο 500 που πήρα τώρα. Τον δείχνει ότι υπάρχει, άρα για να υπάρχει κάτι πρέπει να παιχτεί. Συνήθως αυτοί οι δίσκοι έρχονται unallocated, δηλαδή πρέπει εμείς να κάτσουμε να τους ρυθμίσουμε. Εγώ χρησιμοποιώ το EaseUS Partition Master Professional Edition, υπάρχει και το free νομίζω, το οποίο όπως βλέπετε εδώ εμφανίζει το δίσκο unallocated. Πρέπει να τον προσαρμόσουμε να εμφανίσει το σύστημά μας. Οπότε εμείς πρέπει να φτιάξουμε ένα partition στην ουσία και να του δώσουμε μεταβλητές. Θα τον κάνω logical, primary, τι να τον κάνω. Θα τον κάνω, στο αφήσω primary. Από όσο ξέρω από την εμπειρία τουλάχιστον που έχω κτίσει σχετικά με τα format που έχω κάνει, για να γράψουμε λειτουργικό σε ένα δίσκο πρέπει να είναι primary. Αν είναι logical, ο δίσκος συνίσταται κυρίως για αποθήκευση. Οπότε διαλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Να σας πω την αλήθεια, εμένα δεν θα με χαλούσε logical, αλλά μάλλον θα τον κρατήσω για primary, τουλάχιστον να υπάρχει. Αν. Τι θα τον κάνω logical, δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένος. Πρέπει να βρω ένα external case να τον βάλω για να τον κάνω εξωτερικό. NTFS τον αφήνουμε. Αν θέλετε να βάλετε Linux ή οτιδήποτε, το αλλάζετε μέσα από το σύστημα, από το λειτουργικό του Linux. Αλλά ας μείνουμε εδώ πέρα. Τώρα είναι ρίσκο, δεν το κάνω. Logical NTFS primary. Ας τον κάνω primary, δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσω για εγκατάσταση κάποιου λειτουργικού. Πατάμε OK και Apply προκειμένου να τον γράψει. Yes, please. Και περιμένουμε να φορτώσει. Δεν θα αργήσει η διαδικασία. Άδειος είναι ο δίσκος. Λογικά θα γίνει κατευθείαν. Thank you very much. Ελπίζω να μην κάνει restart. OK. Και τώρα δείχνει ότι τον έχει ως primary μέσα. Πάμε να δούμε στο This PC. Να κάνουμε refresh. Λογικά πρέπει να εμφανιστεί. Και ορίστε ο δίσκος. Αυτός εδώ πέρα είναι. Δουλεύει με eSATA συνδεδεμένος πάνω στο PC αυτή τη στιγμή. Να δούμε κιόλας στα properties τι... Είναι όντως δεσμευμένα 464 GB φαίνονται, οπότε δεν είναι ψεύτικη η χωρητικότητα, γιατί έχω ακούσει πολλούς οι οποίοι αγοράζουν δίσκους και τους έρχονται με ψεύτικα MB. Λέει, αγόρασα 3 τέρα δίσκο και ήρθε 500 MB. Γιατί πολλοί πάνε και βάζουν φλασάκια μέσα στο δίσκο σε φάση ότι συνδέεται το φλασάκι ή άλλες σιτιές ώστε να δείχνουν πιο χαμηλή χωρητικότητα, να είναι χαμηλότερης χωρητικότητας και να τους πληρώνετε χρυσό. Οπότε ο δίσκος δουλεύει. Οπότε το συμπέρασμα μπορεί να έρθει στραπατσαρισμένο, να έρθει όπως ήρθε, αλλά όλος παραδόξως ήρθε καλά. Εάν θέλετε να αγοράσετε, έψαξα, γενικά είναι ακριβή δίσκη από το εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος είναι καλό value, γιατί τον πήρα 36 ευρώ, ήρθε και τα 500 GB. Στην Ελλάδα νομίζω τα 500 GB ξεκινάνε πιο ψηλά, γύρω στα 10, κάτι 15 ευρώ παραπάνω. Τσεκάρετε το. Νομίζω ότι για το κόστος αυτό... Και για η χωρητικότητα το ρίσκο το ψιλοαξίζει. Γι' αυτό και ήθελα κυρίως να κάνω αυτό το συγκεκριμένο, μπήκε μέσα στην παραγγελία κυρίως γι' αυτό, για να δούμε αν θα φτάσει η One Piece εδώ πέρα. Έφτασε όλα καλά. Τώρα ένα conclusion να σας δείξω, γιατί σας έδειξα τα fidget spinners που λέγονται αυτά εδώ. Αυτό εδώ το κίτρινο, αν και θα σας το έχω στην περιγραφή, δεν αξίζει και πολλά, γιατί για κάποιο λόγο φρενάρει μόνο του. Ίσως να είναι ελαττωματικό, δεν ξέρω, ήταν αποτυχία, το βλέπετε και εδώ, δεν τραβάει πολύ. Αυτό που μου άρεσε είναι αυτό εδώ. Και γενικά να σας δείξω, έχει το χρώμα το λεντάκι. Το βάλαμε, σας έδειξα πριν και του φίλου Νίκου το δικό του. Έβαλα αυτό εδώ, έβαλα του Νίκου και έβαλα και το μικρό, το οποίο έρχεται σε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο είναι τρομερό. Λοιπόν... Του Νίκου, το οποίο το πήρε από εδώ, σταματούσε πρώτο, δηλαδή σταματούσε κανένα λεπτό πιο νωρίς. Μετά σταματούσε αυτό και όλος παραδόξος, αν και το περίμενα λόγω βάρους και μικρής ακτίνας, που σημαίνει ότι περιστρέφεται περισσότερο και έχει περισσότερη ορμή και βασικά στροφορμή το συγκεκριμένο, έννοιες φυσικής. Anyway, αυτό εδώ... Μια περιστροφή του κρατούσε όσο 2,5 περιστροφές αυτού. Δηλαδή αυτό εδώ το έβαζα να γυρίσει, γυρνούσε, σταματούσε, το ξαναέβαζα με full δύναμη να γυρίσει και αυτό δεν είχε σταματήσει καθόλου. Οπότε αν θέλετε value και δεν θέλετε να σταματάει είναι αυτό εδώ. Επίσης αυτό εδώ είναι πιο καλά μπαλανσαρισμένο στο χέρι, δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά ισορροπημένο. Ενώ αυτό, αν και είναι ισορροπημένο, δεν είναι τόσο καλά ισορροπημένο. Οπότε, αν και αυτό είναι πιο ακριβό νομίζω, δείτε και στην περιγραφή σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι σαν καλύτερο value είναι αυτό εδώ, αν και είναι value, αυτό είναι λίγο τσιμπημένο, αυτό είναι ωραίο, είναι εντυπωσιακό, αν και επίσης μετά από λίγη ώρα ενώ γυρίζει σταματάει το γύρω γύρω το λεντάκι του, που φαντάζομαι σημαίνει ότι θέλει συγκεκριμένη ταχύτητα για να φέγγει το χρώμα, βλέπετε τώρα γυρίζει αλλά δεν φέγγει, οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτό αφήστε το, προσπεράστε το, δεν μην, όχι ούτε καν. Αλλά αυτά τα δύο αξίζουν, αυτό νομίζω είναι πιο οικονομικό σίγουρα και είναι και πιο ωραίο. Αν και εμένα μου άρεσε αυτό εδώ και μάλλον αυτό εδώ θα κρατήσω εγώ. Λογικά, τώρα δεν γυρνάει. Είναι και πώς το πιέζεις, γιατί αυτά κουμπώνουν. Ενδιαφέρον, να και κάτι που δεν το περίμενα να το δω. Ναι, κουμπώνει. Ενδιαφέρον. Αν το πιέσεις πάρα πολύ αυτό το πράγμα μπορεί και να κουμπώσει. Οπότε ξαφνικά περνάμε... Μπράβο. Πηδώνει. Α, είναι με βίδα. Wow. Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, να κάτι που το βρίσκεις on the go και με βάση τη δοκιμή. Τα συγκεκριμένα είναι με βίδα. Δηλαδή δεν είναι κουμποτά, απλά βιδώνουν και ξεβιδώνουν. Οπότε προσέξτε το αυτό. Τα μεταλλικά τουλάχιστον και τα πιο βαριά είναι διδωτό το διάμεσο ρουλεμάν, στα υπόλοιπα είναι με κλιπάκι. Τέλος πάντων, αυτά για δίσκο νομίζω ότι ταξίζει τελικά, αφού δούλεψε κανονικά και τον έδειξε, είμαστε κομπλέ. Αυτά, περιμένετε τα άλλα δύο, το πληκτρολόγιο και το ασύρματο χειριστήριο, να τα δούμε, θα σας τα ανοίξω, αλλά θα περάσει καμιά εβδομαδούλα γιατί πρέπει να κάνω μια παύση τώρα. Οπότε ναι, CheckTechNow, ο Κώστας, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Στην περιγραφή θα δείτε πληροφορίες για όλα τα αντικείμενα που είδατε εδώ. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά!